Δίνουμε πόσες. Δηλαδή και ένα κοινωνία. Καθίστε να πλήσει να Αυτό που λέει ο Δήμαρχος, ότι τις
ουσίας είναι ενδιαφέρον. Όμως δεν γίνεται. Και να σας πω γιατί. Διότι ο κύριος Δήμαρχος προχώρησε και καλά έκανε με βάση μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποια απόφαση? Την 241 του 2018. Όπου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για τη μίσθωση ακινήτων και αστέρας των υπηρεσιών του Δήμου. Στη συγκεκριμένη απόφαση, την οποία την πήρε κατά πλειοψηφία μόνο της παράταξης, λέει ποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες, γιατί με βάση αυτή την απόφαση που προκύπτει, λέει ποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες θα πάνε στα 1500 τετραγωνικών οπουδήποτε και αν ενοικιάζονται. Οι υπηρεσίες τις οποίες λέει, γιατί δεν θέλει μια εβδομάδα. Σεβαστό, δεν το λέω ειδωτικά. Θέλει μια εβδομάδα να κάνει και διάγραμμα, να σα πω εγώ το σχεδιάγραμμα. Οι υπηρεσίες μία-μία, τις οποίες ο κύριος Δήμαρχος σε αυτή την απόφαση λέει ότι θα μεταφερθούν σε σημερινά τετραγωνικά, καταλαμβάνουν 450 τετραγωνικά. Ξέρετε πόσες υπηρεσίες μένουν απ' έξω χωρίς τα νομικά πρόσωπα? 4,5 ορόφων υπηρεσίες. Δηλαδή πάτε την νομική, την υποστήριξη του Συμβουλίου, τη Διεύθυνση Οικονομικών, το ΚΕΠ, το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και το Ληξιαρχείο, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και τη Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού. Αυτές είναι 450 τετραγωνικά σε σημερινά τετραγωνικά. Από εκεί μένουν απ' έξω 4,5 όροφοι. Εάν νομίζετε ότι 4,5 όροφοι θα χωρέσουν στους υπόλοιπους δύο ορόφους, τότε φέρετε το αυτό. Αλλά να ανακαλέσουμε αυτή την απόφαση, γιατί δεν μπορούμε να λέμε θα πάμε αυτές τις υπηρεσίες και να πάμε άλλες, και να ανακαλέσουμε και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Και να έχουμε κενό να αποφασίσουμε. Δεν γίνεται να έχετε μία απόφαση ενισχύ, δεύτερη απόφαση ενισχύ της Οικονομικής Επιτροπής, να μας λέτε περιμένετε μία εβδομάδα, αφού έτσι κι αλλιώς θα χρειαστείτε άλλη απόφαση αναλαμβάνοντας. Δεν μπορεί να το πάρει με αυτή. Αυτή είναι και συγκεκριμένε υπηρεσίε. Εσεί το ψήφισε. Άρα, εάν θέλετε να ανακαλέσουμε έστω μία από τι δύο αποφάσει, έστω μία από τι δύο, τότε πάμε σε μία εβδομάδα και συζητάμε αυτό που θέλετε. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε με όλα στο τραπέζι τα δικά σα και σε μία εβδομάδα για να μην γίνει σε μία εβδομάδα και να μην έχετε ενδεχομένω μια διαφορά και προμένει γύρω από αυτά. Κύριε Κοντεράκη, εσείς είπατε την φορά ότι φέρτε μας, δεν μας είπατε για αυτές τις υπηρεσίες, φέρτε μας ποιες υπηρεσίες και αν μπορείτε να πάτε, φέρετε και εγώ αυτή τη στιγμή, αν πείθομαι, θα το ψηφίσω. Σε αυτή την πρόταση απαντώ. Εάν λοιπόν δεν συμφωνείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορά. Με ανάκληση της απόφασης, ο χρόνος μου, μία εκ των δύο. Μέχρι να κάνουμε τον προγραμματισμό μας δεν υπάρχει καμία ανάκληση. Μέχρι να κάνουμε τον προγραμματισμό μας δεν κάνουμε καμία ανάκληση. Λέω κύριε Κοντεράκη. Μέχρι να κάνουμε τον προγραμματισμό μας δεν κάνουμε καμία ανάκληση. Εντάξει, από τη στιγμή που θα κάνουμε τον προγραμματισμό μας, αν πραγματικά χρειαστεί να κάνουμε ανάκληση αυτή τη απόφαση θα την κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς αν χρειαστεί να την ψηφίσουμε αυτή που δεν ψηφίσαμε, θα την ψηφίσουμε τότε. Οπότε τι κάνουμε κύριε Δήμαρχε τώρα, γιατί έχω εγώ καλύτερη. Θεωρούσαμε εδώ ότι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, μπαίνοντα στο θέμα, θα είχε γίνει αυτό που στην ουσία ακούσε η πρόταση που τα ψηφίζαμε, που έλεγε να έρθει η απόφαση έω έρθει η εκλογημένη. Γιατί η συζήτηση προηγούμενη έριξε όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, πάνε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι ούτω επιχειρηματολογημένο. Και σήμερα είναι μια εβδομάδα μετά να τραυματώμε, επίση είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν το θέμα έχει το χρόνο, χρειάζεται μια επιτροπή να κάτσει να το μελετήσει. Στην ουσία είναι ότι στο τέλος θα πρέπει να αποφασίσουμε, τουλάχιστον εμείς θα διεκδικήσουμε να αποφασίσουμε, εφόσον η επιτροπή, αν δεν είναι επιτροπή, θα είναι πάλι μια παράθεση, πάνω σε κάτι το οποίο να πείθει ότι θα δοθούν αυτά τα λεφτά, θα γίνει, όταν αξίζει να γίνει αυτό το πράγμα. Μέχρι τώρα η συζήτηση
δεν πήγε η λέξη να γίνει στο γράμμα. Από κάτω. Αν κατάλαβα καλά, θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία συνένεση όλου του σώματος. Αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή, εφόσον έχει δεσμευτεί ο Δήμαρχος να χαλιδώσει ακόμα περισσότερο την απόφασή του, αφού υπάρχουν και αυτά τα νέα εγγραφά και αφού αποφανθεί και αποκεντρωμένη που ούτως ή άλλως από ό,τι κατάλαβα έχει κολλήσει την διαδικασία. Θα μπορούσε για να μην κι εσείς επειδή έχετε κάνει την διαδικασία να έρθει σε συμβούλιο, να μπορούσε με συνένεση όλων αυτό το συμβούλιο να αναβληθεί και να ξανάρθει την άλλη εβδομάδα με τα νέα στοιχεία. Αλλά αν γινόταν αυτό, λέω μια πρόταση, άμα δεν. Αν γινόταν αυτό, εγώ θα παρακαλούσα, επειδή διάβασα στην πρόταση που κάνατε, ότι γράφηκε για αναλεκτικές λύσεις. Θα παρακαλούσα να υπάρχει όταν θα ξανάρθει το συμβούλιο και μια και οι αναλλακτικές λύσεις. Αυτή είναι η πρόταση, δεν είναι. Και έτσι σάγει. Ο κ. Παυλόπουλος και εδώ. Ναι. Δεν λέω όλοι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Θέλω σήμερα, επειδή το έφερε όλη η αντιπολίτευση, φέραμε όλοι μαζί και 21, να φύγουμε από μέσα με μία απόφαση. Και αυτό γιατί. Ένα γιατί την επόμενη φορά θα έρθετε, επειδή το προβλέπω εγώ από τώρα, σας το λέω ότι έτσι θα γίνει, έτσι θα κάνετε. Θα έχετε μια, επειδή πιθανότατα η αποκεντρωμένη μπορεί υπό προϋποθέσεις να ερμηνεύσει θετικά τον νόμο και άρα να σας δώσει το πράσινο φως, το ίδιο πράγμα θα μας πείτε. Θα ζούμε δηλαδή, θα ζήσουμε τη μέρα της μαρμότας. Ότι τώρα τι να κάνουμε, εισηγήθηκε και η οικονομική και η αποκεντρωμένη διοίκηση για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και άρα δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο συζήτησης έτσι ώστε να πάρετε μια απόφαση εδώ. Για να είμαστε ξεκάθαροι, το Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα και με αυτόν τον κακομαθητικό νόμο που έχει στρεβλώσει πλήρως την πραγματικότητα του Θεοδωρικάκου, τι θα γίνει με τον Δήμαρχο, μα τι θα γίνει με διακόπτε συνέχεια. Μα είναι δυνατόν, με αυτόν τον Δήμο, με αυτόν εδώ τον νόμο διηγείτε και με αυτόν τον νόμο, με αυτόν τον εξάγωνο, κάνετε κουμάντο. Είναι δυνατόν. Ωραία! Μπορώ να τοποθετηθώ. Εφαρμόζεται όμως. Μπορώ. Δήμαρχε, για να καταλάβω, εσείς είστε κιθαρίστα στην γράμμα. Δηλαδή, τη μία είστε με την απλή αναλογική και την άλλη με τον νόμο Θεοδωρικάκου. Για να καταλάβω δηλαδή. Και πραγματικά μας προκαλεί και εμένα προσωπικά πολύ αργή και δίκοση. Αν μας πείτε αν είστε κυθαρίστας στην Τράμπρα, το ξέρετε. Λοιπόν, για να έχουμε καλά ξεπερδέματα σήμερα, επειδή πήγαμε πάρα πολύ καλά εδώ και επειδή εμείς δεν θέλουμε, καταρχάς καλωσορίσατε στην έσοδο του Μπαχαλάκηδο, που μας κολλήσατε με αυτό το πράγμα. Δεν σας στεναχωρώ καθόλου, Πρόεδρε, παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ να ολοκληρώσω. Βγάλε την κουκούλα, μου τα χαλάκι. Λοιπόν, δεν είναι. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Γι' αυτό και είστε σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε εντάξει τώρα. Όπως και να έχει, λοιπόν, όπως και να έχει, το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε το θέλουν κάποιοι, είτε το θέλουν, είναι το ανώτατο αποφασιστικό επιτελικό όργανο του Δήμου και μπορεί ακόμα και τον προϋπολογισμό, επειδή το ψηφίσαμε σήμερα και εσείς τον αποκαλέσατε την κορυφαία στιγμή του Δημοτικού Συμβουλίου ετησίως, ακόμα αυτός ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει αυτό εδώ το θέμα που συζητάμε. Ποιος τον εγκρίνει. Στην οθική ουσία λοιπόν και θεσμικά πρέπει να το αντιλαμβάνει αυτό, πέραν του ρόλου αυτού καθ' αυτού που έχει μια ανώθετη εκπροσώπηση, έχετε τη δυνατότητα, Δήμαρχε, με αυτόν τον τρόπο να το αφήσετε, να αφήσετε τους συμβούλους να εκφράσουν από τους ίδιους και δια της ψήφου και να δείξετε ότι σέβεστε στην απλή αναλογική την οποία ηγηθήκατε προεκλογικά και με την οποία βγήκατε, πήρατε ένα κομμάτι. Αυτό σας λέμε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να γίνει ψηφοφορία. Αυτό είναι. Δεν θέλουμε να γίνει. Εσύ θέλεις, εμείς δεν θέλουμε. Ωραία, κύριε.
αυτό στην Ελληνική Δημοκρατία. Για αυτά ο Μαλίδο. Δεν έχει πεδίο του αρρωγή στο άλλο και το ξέρετε. Και γι' αυτό προηγουμένως
Υπουργείο επί του θέματος. Καλά κάνετε. Και εγώ μιλάω με το Υπουργείο γιατί είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της Πέτρας. Ό,τι από τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων δεν καταργείται με νεότερο νόμο ή δεν τροποποιείται, συνεχίζει να ισχύει. Γιατί ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων πάβει να ισχύει μόνο στα κομμάτια εκείνα που ή καταργεί με σαφή και ρητή διάταξη νεότερη νόμη ή το παραδείγμα. Ο άνθρωπος των καθόλου δεν σε τροποποίησε, κανένας δεν θέλει να καταργήσει σε μένα. Όταν παρανομείτε εσείς κάτι, εμείς είσαι στάσεις. Όταν παρανομούμε εμείς κάτι, εσείς είσαι στάσεις. Τι σας πειράζει. Το πρώτο είναι αυτή η κοροϊδία του Δημάρχου, ο οποίος έχει βγάλει ένα διαχωρισμό για μεταστέλεση των υπηρεσιών εδώ και ένα χρόνο και μας λέει τώρα ότι θέλει μία εβδομάδα για να φέρει σε μία εβδομάδα ακριβώς τις μετακυρήσεις. Είναι δυνατόν. Δείχνει αυτό σοβαρότητα μετά από ένα χρόνο να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ακυρώθηκε και ξανά ήρθε σήμερα. Και ήρθε σήμερα για να μας πει τι, ότι θα μας φέρει σε μία εβδομάδα αυτό που από την αρχή έπρεπε να λέει θα πάνε αυτές οι υπηρεσίες, αυτά τα άτομα, να έχει σχεδιασμένους καινούριους χώρους με σχεδιάγραμμα. Έτσι γίνονται οι σοβαρές δουλειές. Τα άλλα είναι ανεμομαζέματα διαγωνοσχολήματα. Και μας λέει τώρα μετά από ένα χρόνο ότι θέλει άλλη μία εβδομάδα για να το φέρει. Δηλαδή σήμερα γιατί το πάρει θέμα. Για να το ξαναπιάσουμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Αρχόμαστε κάθε τρεις μέρες για το ίδιο θέμα και δεν είσαστε ικανοί να κάνετε μια εισήγηση σοβαρή. Τώρα, πάμε στο δεύτερο. Νομίζω είπε ότι η κυβέρνηση ήταν συντρωμένη σήμερα. Και τη σημασία αφήστε το εκεί. Η μελέτη να έρθει εδώ πέρα με την πρόταση. Το δεύτερο. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για νόμους ούτε για τίποτα. Εδώ είμαστε ένα πολιτικό όργανο. Ένα πολιτικό όργανο. Υπάρχουν νόμοι αντιδημοκρατικοί, εντάξει, μπορείτε να τους στηρίζετε, δεν μπορούμε να τους αναιρέσουμε, παλεύουμε να τους αναιρέσουμε γιατί είναι ένα μέρος της πολιτικής και αυτό. Δεν κρυβόμαστε πίσω από τους νόμους για να περάσουμε και για να δικαιολογήσουμε αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Εγώ αν ήμουν ένας δημοκράτης δήμαρχος και έβλεπα ότι η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και άρα του κόσμου είναι αντίθετη, δεν θα καλυπτόμουν να πείσω από μια απόφαση οικονομικής επιτροπής ενός στρεβλού νόμου που σώνει και καλά. Θα έλεγα κύριε, θέλετε να πάω στο Δημοτικό Συμβουλίο. Είμαι δημοκράτης, είμαι άνθρωπος που ξέρετε την βούληση, έχω ευαισθησία. Θα πάει στο Δημοτικό Συμβουλίο κύριε και να κάνει την πλειοψηφία ό,τι θέλει. Δεν θα καλυπτόμουν να πείσω από τέτοια πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει, το αν είναι μαχητό ή όχι, εγώ δεν ξέρω από νόμους, θα το δει. Ας πούμε ότι οι νόμοι τελικά βγάζουν εσάς. Μου απαγορεύεται εμένα στο πολιτικό όργανο, εγώ που κάνω πολιτικό αγώνα, εγώ είμαι πολιτικό πρόσωπο, δεν είμαι γραφειοκράτης, ας πούμε, νομικός, να πάρω μια απόφαση και εσείς πηγαίνετε μετά με τους νόμους της δημοκρατίας σας και αναιρέστε την. Εδώ είναι πολιτικό όργανο. Παίρνουμε πολιτική απόφαση να ρίξουμε τη βούλησή μας. Είναι τόσο δύσκολο, Μιλάς με γρίφους γέροντα. Θα μου επιτρέψετε να το κατευνάσουμε λίγο, γιατί βλέπω ότι στο βάθος υπάρχει ένα πνεύμα σύμπλοκας κάτω στο βάθος. Κύριε Πιτάκη, για να ανακρίνουμε τα νομικά προς επίρρωση των όσων είπε η κυρία Δελιγιάννη. Παρακολουθώντας τη συνεδρίαση της Παρασκευής, αναφερθήκατε όντως στον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στο άρθρο 103, στο οποίο γίνεται λόγο και της αρμοδιότητας της Δημαρχικής Επιτροπής και στην τελευταία επανάγραφη αυτού του άρθρου. Λέει όντως αυτό που διαβάζετε, το Δημοτικό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία μπορεί να πάρει θέμα το οποίο είναι στην Οικονομική Επιτροπή. Πολύ σωστά. Στην Δημαρχική Επιτροπή. Πολύ σωστά. Έχω μπροστά μου τον νόμο 3852 του 2010, γνωστό και ως Καλλικράτη. Κύριε Καστόρη, θα απαντήσω και σε εσάς. Το γνωστό ως Καλλικράτη
που ορίζεται στο άρθρο 7, ρητά, ποια είναι τα όργανα του Δήμου. Ουδέποτε αναφέρεται η Δημαρχική Επιτροπή, αναφέρεται το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Δήμαρχος. Δημαρχική Επιτροπή πλέον δεν υφίσταται. Οπότε πατάτε σε ένα άδειο σακάκι, καθώς η Δημαρχική Επιτροπή δεν αναφέρεται από κανένα νόμο, καινούργιοι νόμοι έχουν τροποποιήσει τις συγκεκριμένες διατάξεις. Εγώ καταλαβαίνω τη σύγχυσή σας, γιατί πολλές διατάξεις που αναφέρονται στην Δημαρχική Επιτροπή πλέον εφαρμόζονται στην Οικονομική Επιτροπή. Ωστόσο, και με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε στις 9 Αυγούστου επί Θεοδωρικάκου, 46-23-9, δεν θυμούμε λάθος, του 2019, η παράγραφος αυτή, στην οποία κάνατε εσείς νίκη την προηγούμενη εβδομάδα περί Δημαρχικής Επιτροπής, έχει τροποποιηθεί. Και από τις δύο δυνατότητες, δηλαδή μια της Οικονομικής Επιτροπής να παραπέμψει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μια του Δημοτικού Συμβουλίου να παρέμβει για να πάρει θέμα της Οικονομικής Επιτροπής, προβλέπεται μόνο, ρητά, νομίζω είναι παράγραφος 5, μόνο η δυνατότητα της Οικονομικής Επιτροπής να παραπέμψει. Ένας προς αυτό. Επομένως, η Δημοτική Επιτροπή δεν υφίσταται. Με τους καινούργιους νόμους από το 2010 και έπειτα έχει τροποποιηθεί, δεν θα αποκαταργηθεί, η συγκεκριμένη διάταξη που αναφέρεται πλέον στην Οικονομική Επιτροπή και προβλέπει κάτι διαφορετικό. Προς απάντηση και στον κύριο Καστόρη και σε κάποιους συναδέλφους που την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος, όσο ανάψανε τα αίματα, αναφέρανε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο παράγει τεχνολογία, εμείς να μείναμε προπήρκιο και να μην εφαρμόσουμε τον νόμο. Πολύ σωστά ο κύριος Καστόρης είπε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο. Πολιτικό και όπως είπε ο κύριος Παυλόπουλος, εκτελεστικό και είναι αρμόδιο να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν το Δήμο. Δεν είναι όμως νομοθετικό όργανο. Καλός ή κακός, την νομοθετική εξουσία και την νομοθετική πρωτοβουλία την έχουν οι άλλοι. Πολιτική αποστολή. Αφήστε το κύριο Συνάδελφο. Δεν θέλω να κυρία Γιακουπάκη, την διέκοψα προηγουμένως. Είναι πολιτικό όργανο, εκτελεστικό όργανο, όχι νομοθετικό όργανο. Καλώς ή κακώς, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουμε ψηφιστεί κάποιοι νόμοι. Είμαστε εδώ για να λειτουργήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση τους νόμους. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Αν διαφωνούμε, αν θέλουμε να τους προσβάλλουμε, υπάρχουν τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, όχι όμως εδώ μέσα. Εδώ μέσα βρισκόμαστε. Μισό λεπτό. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Δήμα που έδωσε ο κ. Τελάκης. Ότι ή ακυρώστε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή ακυρώστε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εμείς ως συμπολίτευση έχουμε εκφράσει ξεκάθαρα την άποψή μας. Μισό λεπτό, να σας πω. Με την οποία εμείς ξεκάθαρα έχουμε ερμηνεύσει τον νόμο με βάση την κυκλίου και το γράμμα του και έχουμε καταλήξει ότι δεν δίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο πλέον να παρέμβει και να ακυρώσει η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ζητάει λοιπόν ο κ. Τελάκης να ακυρώσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ο κ. Παυλόπουλος. Δεν συνιστά αυτό εκβιασμό. Δεν συνιστά αυτό εκβιασμό υπό την έννοια ότι αν ακυρωθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί απλά μια μεθόδευση έμεσης κατάπτωσης και της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και του διαγωνισμού. Άρα λοιπόν δεν τίθεται κανένα δίλημα. Δεν είμαστε μπροστά από κανένα δίλημα. Είμαστε μπροστά από κανένα δίλημα. Αφήστε με να ολοκληρώσω γιατί δεν θέλω να καταλήξω. Σε κανένα πολιτικό δίλημα. Αφήστε με να καταλήξω. Αφήστε με να καταλήξω γιατί έχουμε ακριβώς ήδη αρκετά. Λοιπόν, δεν βρισκόμαστε μπροστά από κανένα δίλημα. Όσο καλύτερα θα το παρουσιάσετε έτσι, βρισκόμαστε μπροστά από μια πρόταση δική σας που λέτε ακυρώστε το διαγωνισμό ως έγινε. Εγώ λοιπόν σας καλώ για να κατευνάσουμε λίγο τα πνεύματα. Όπως δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος την άλλη εβδομάδα να φέρει μια αναλυτική επί του νέου δημαρχιακού κτηρίου όσο έχει κατοχυρωθεί στο κτίριο της Υγρού. Σκεφτείτε το. Έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και την άλλη εβδομάδα. Δεν είναι ανάγκη να βιαστούμε βιαστικά να λάβουμε μια απόφαση. Πόσο μάλλον όταν αυτή η απόφαση κατ' εμάς είναι προδήλως παράνομη. Και εν πάση περιπτώσει, η έκτη φορά του Δημοτικού Συμβουλίου, η έκτη φορά του Δημοτικού Συμβουλίου, η έκτη φορά του Δημοτικού Συμβουλίου,
αφήστε τους νόμους και τις ερμηνείες τον νόμο σε δεύτερο επίπεδο. Παρά δεν είναι, δεν βοηθάνε σε τίποτα. Εγώ θεωρώ πως αν η πρόταση όπως έλεγε το θέμα σήμερα, είχε όλα εκείνα τα ουσιαστικά στοιχεία που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος επί της ουσίας πολιτικά και επιτελικά να σκεφτεί και να αποφασίσει, θα ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα της συζήτησης. Και τι εννοώ. Εννοώ πρώτον, το αν εξυπηρετείται η μεταφορά όλου του Δήμου, ένα, αυτό πρέπει να περιληφθεί στην πρόταση. Αν ο χώρος επαρκεί και το είπε και ο Γιώργος, και αν δεν επαρκεί, πόσος χώρος ακόμα απαιτείται από το ίδιο οίκημα και τι θα κοστίσει αυτός ο χώρος και τι κοστίζουν σήμερα τα μισθώματα του Δήμου. Ούτως ώστε εδώ εμείς σαν συμβούλοι να μπορέσουμε να κρίνουμε την ωφελημότητα της πρότασης και για τους εργαζόμενους και για το Δήμο από τη στιγμή που ξέρουμε πως άμεσα για να λυθεί το κτηριακό ζήτημα του Δήμου όμως υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και τις ανέφερε ο συνάδελφος Μπουζάδα σε πρότασης και ίσως και άλλες πέραν από αυτές που έχουν εγκαταληφθεί να έρθει μια πρόταση ακριβώς στο σύνολό της επί της ουσίας. Γιατί η ουσία θα είναι αυτή που θα κρίνει ωφελή ή δεν ωφελή κτηριακά, οροταξικά και οικονομικά το Δήμο να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Αυτό είναι η πρόταση η δική μου, πέρα από οποιασδήποτε άλλες αντεκλήσεις. Αλλά να είναι πρόταση, όχι να είναι πάλι μισή και κολοβή, να είναι στο σύνολο. Ακόμα δηλαδή και αν απαιτείται κι άλλος όρος, να γραφτεί το οικονομικό μέγεθος για να εκτιμηθούν εδώ και εκεί να κρίνει ο καθένας και να λάβει τις ευθύνες του. Άρα λοιπόν δεν βλάπτει μία μεταφορά του ζητήματος σε μία εβδομάδα, αρκεί να είναι όμως η πρόταση και όχι μονάχα γιατί εδώ είπε ο κύριος Φλαρίσης. Δεν είναι ολοκληρωμένη. Γιατί είπε ο κύριος Φλαρίσης ότι υπάρχει εδώ και εναλλακτικές λύσεις. Και όποιος συνάδελφος έχει εναλλακτική πρόταση να την κάνει. Για να μην την έχει και να αφήσει και τα διαδικαστικά νομικά είναι για άλλους. Ευχαριστώ κύριε Γιαννουάκη. Κύριε Δήμαρχε, δεν θέλω να αμφισβητήσω ούτε την εμπειρία σας, ούτε την οριμότητά σας. Είναι δυνατόν ένα χρόνο τώρα να έχετε διαφορετικές απόψεις για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Άλλα στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, άλλα στην Οικονομική Επιτροπή. Και πάλι χωρίς υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Ένα σπίτι είναι να μετακομίσουμε και ψαχνόμαστε και μετράμε και το εκατοστό και εδώ μιλάμε για μεταφορά ενός συγκροτήματος με άπειρες υπηρεσίες και δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι θα πάνε, ποιοι θα μείνουν και πόσα λεφτά θα δώσουν. Δηλαδή, άλλες μάρες κουκουνάρες. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο για μια δημοτική αρχή που πραγματικά σκέφτεται στο γέρι και ενεργεί για το συμφέρον των πολιτών και του Δήμου. Γενικώς και οικονομικά, αλλά και λειτουργικά. Δηλαδή, γιατί εμένα να με πείσετε για την καλή σας πρόθεση. Πού ήταν η πρόθεση αυτή εδώ και ένα χρόνο. Πώς μεταφράστηκε αυτή, αυτό το ενδιαφέρον. Γιατί βάζετε τους ανθρώπους να σκέπτονται άλλα δάνα. Γιατί δεν προστατεύεστε. Διότι με τον τρόπο που το χειρίζεστε, άλλα πράγματα βάζετε στον κόσμο να σκέφτεται. Θέλετε να σας τα φωνάξουμε. Εγώ λέω λοιπόν ότι αφήστε τους νόμους. Είμαστε παράνομοι εμείς όλοι. Και ποιο είναι το πρόβλημά σας, εκεί είμαστε παρανομία. Θα ψηφίσουμε ένα παράδειγμα πράγμα. Και ελάτε εσείς να μας εντάξετε, να μας επαναφέρετε στην τάξη και στον νόμο. Μαθήματα που μας κάνετε. Τώρα, σε αυτή την ηλικία, αν παρανομούμε ή δεν παρανομούμε, δηλαδή 40 χρόνια
Δεν επιταχθήκατε τίποτα εδώ μέσα. Τι είστε εσείς που υποκοιμάτε τον κόσμο και την πλειοψηφία. Δεν υπάρχει κανένα μεταφραντικό και ευαισθησία. Αφήστε τους νόμους. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος να σέβεται αυτό τον κόσμο όλο που λέει παρανομίες, που λέει βλακίες, αλλά είναι πολύ. Βάλτε το σε ψηφοφορία, επιτέλους. Αφήστε μας να παρανομήσουμε και να βρείτε εσείς το δίκιο σας, όχι μόνο στην περιφέρεια, στον Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κασέμι. Μόνο μαθήματα μας κάνετε συνέχεια, τέσσερις φορές τώρα, να μάθουμε να σκεφτόμαστε νόμιμα. Εσείς ξέρετε. Επειδή για την εγχώρηση του σώματος, μήπως διαβάσατε το άρθρο 72 του νόμου τον οποίο επικαλεστήκατε. Επικαλεστήκατε ένα νόμο. Ποιο νόμο, τον Καλλιγκράτη. Ποιος είναι ο Καλλιγκράτη, ο 38-52 του νόμου. Θέλετε να σας πω τι λέει το άρθρο 72, μάλιστα. Όχι πια του Δημοτικού Κώδικα, μάλιστα. Και εγώ θα δώσω στην κυρία Κασίμη για το πράγμα. Συγγνώμη, το άρθρο 72, το άρθρο 72 του καλησπέρα που προκαλέσει και ο κύριος Νασιπιά, στην παράγραφο 3, λέει το Δημοτικό Συμβούλιο το λέει σε άλλο, το λέει στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν το λέει στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί για θέματα υγεία σε ένα σοβαρά με υγιεινή αιτιολογία και μετά από απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίσει ότι θα ασκήσει το ίδιο στις αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. Άρθρο 72, παράγραφο 3 του Καλλιγκράτη. Αλλά έχει δικαίωμα. Δεν είναι ότι του στέλνει το δικαίωμα, αλλά είναι νόμιμο για όλα. Το απέκτησε ξανά με το 72 του ΙΑ, το 38-52 του ΙΑ. Άλλο τώρα, υπάρχει δικαίωμα ή δεν υπάρχει. Θα σα πω ότι δεν υπάρχει. Εσεί σα αμφισβητήσατε ότι καταργήθηκε η διάταξη. Και εγώ σα πω ότι δεν υπάρχει. Τι θέλετε. Το ίδιο που έλεγε εκεί το επαναλαμβάνει σε άλλη παράγραφο με την αγοράζουμε αν μπορούμε. Αυτό θα κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Φαίνεται ότι δεν το κάνουμε.
Μετά μιλήσαμε για κάποιες υπηρεσίες. Όμως, ο κύριος Δήμαρχος την περασμένη φορά που είχαμε τη συνεδρία μας είπε ότι ο τεχνικός σύμβουλος μίλησε για επικινδυνότητα. Αυτό δεν έχει αλλαγή. Επικινδυνότητα ως προς τι είναι ακατάλληλο το κτίριο, είναι επικίνδυνο. Και αν, γιατί αν μιλάμε για χώρο που αναλύθηκε εδώ, ότι στον ίδιο περίπου χώρο πάμε, δεν θα είναι τετραγωνικά. Θα είναι τετραγωνικά, πήγουμε στα ίδια τετραγωνικά, όπως υπάρχουν και εσείς. Εάν είναι αυτό και δεν μπορεί να είναι και μείνει ο ίδιος χώρος, θα είναι να προστατεύσουμε το συνάδελφο παίρνει τον λόγο. Εγώ δεν θα μιλήσω νομικά καθόλου, δεν θα μιλήσω κανένα άνθρωπο. Εγώ απλώς πραγματικά μου είναι όλο περίεργη αυτή η κατάσταση, γιατί νομίζω ότι μένω σε ένα σπίτι στη Νέα Σμύρνη και κάποιος μου χαρίζει μία βίλα στην Εκάλη με το ίδιο ενίκιο και δεν θέλω να πάω μαζί με την οικογένειά μου. Θέλω να μιλήσω ακρεφνώς επικοινωνιακά και μόνο. Και βέβαια να ξέρετε ότι οι δημότες δεν ενδιαφέρονται για τα άρθρα, ενδιαφέρονται για την ουσία του θέματος. Και την ουσία βλέπω ότι ακροθυγώς την περνάμε οι περισσότεροι. Σαν 30 χρόνια επαγγελματίας και επιχειρηματίας, όταν είχα τα μεγάλα γραφεία agency που διεύθυνα στην Εθνική και στην Κομμέρσια, ανάλογα με το ανθρώπινο δυναμικό μου, ερχόντουσαν τεχνικές υπηρεσίες και νοικιάζανε τους χώρους. Ένας χώρος που είχα και πολύ γνωστός εδώ στη Νέα Σμύρνη ήταν πάνω το public, στο φροντιστήριο το μεθοδικό. Ήταν 300 τετραγωνικά. Ήρθανε λοιπόν όλες οι τεχνικές υπηρεσίες commercial value, μου είπανε πόσο ανθρώπινο δυναμικό βάζεις, κάναμε συμβάσεις, ελέγξαμε αναπροσαρμογές ετήσιες, κάναμε όλες τις προβλέψεις. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω ότι σε αυτήν εδώ τη μεταστέγαση δεν υπάρχει καμία μελέτη, καμία πρόβλεψη. Απλώς, επειδή πέρσι δεν ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, άκουσα ότι η δυναμική του Συμβουλίου ήταν να νοικιάσουμε 8 ορόφους και έφυγες πήγαμε στους 3 ορόφους. Εδώ λοιπόν έχει γίνει μια απλοποίηση. Άκουσα τον κύριο Δήμαρχο την περασμένη φορά να λέει ότι η διαφορά μας είναι 1500 ευρώ. Είναι το παράδειγμα της βίλας με την πισίνα που με περιμένει και εγώ εμένω να μένω στην Ιδία, στη Νέα Σμύρνη. Συνεχίζω. Ακούσαμε τον κύριο Παπουτσί, αν θυμάμαι καλά αυτό είναι το επίθετο του εργαζομένου στο Δήμο, ο οποίος, ο πρόεδρος, ο οποίος πάρα πολύ σωστά είπε ότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος πλέον και μας καθιστούσε εμέσως πλην σαφώς υπεύθυνους για οποιαδήποτε καθυστέρηση και κολυσιεργία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, ο εν λόγω πρόεδρος δεν δούλευε πέρσι όταν ο κύριος Δήμαρχος
έφερε την απόφαση αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήθελε την ομόφωνη απόφαση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου για να γίνει μεταστέγαση. Δεν υπήρχε ο κίνδυνος ατυχήματος τότε για τους εργαζομένους. Δεν θα ήθελα να πάω σε διαδικαστικά θέματα, ούτε σε καμία εναλλακτική λύση. Έχω εναλλακτικές λύσεις, αλλά δεν είναι στο προκείμενο. Πιστεύω όταν την επόμενη εβδομάδα συνεδριάσουμε, να έχουμε το χρόνο και το περιθώριο να πούμε τα εναλλακτικά. Τελειώνοντας, θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Έγραψε ο συγγραφέας της ανακοίνωσης ότι αξίζουμε αυτό το Δημαρχείο. Εγώ ρωτώ, οι δημότες μας δεν αξίζανε μείωση τελών? Ή θα πανηγυρίζουν αυτή τη στιγμή γιατί θα πάμε στο Μινέτα? Τελειώνοντας πάλι ως επίλογο, θέλω να ρωτήσω την αντιπολίτευση. Αν κάποιος από εσάς γνωρίζει πόσοι εργαζόμενοι θα φύγουνε, συμπολίτες. Πόσοι εργαζόμενοι θα φύγουνε, τι κόστος έχει το καινούργιο ακίνητο και τι ενίκεια γλιτώνουν, τίποτα. Συγγνώμη που σηκώθηκα, αλλά είναι μακριά από όλου. Κοιτάξτε, έχω λιγάκι μπερδευτεί. Ακούω μια συζήτηση που επικαλούμαστε ο καθένας άρθρα, νόμους, από την πλευρά που θέλει να στηρίξει τη θέση. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα στη στήριξη της θέσης και ειλικρινά με απασχολεί από πλευρά της συμπολίτευσης. Σήμερα έχουμε μία παραδοχή από το βήμα ότι έχουμε μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χωρίς τα στοιχεία που έπρεπε να υπάρχουν. Όταν ο Δήμαρχος λέει ότι θα σας φέρω την Τετάρτη το ποιες θα μεταφέρω, πόσους θα βάλω κλπ. Σημαίνει ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν τα είχε αυτά τα στοιχεία πριν. Και με ευκολία βλέπω να υπερασπίζεστε μία απόφαση που πάρθηκε χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία που σήμερα ο Δήμαρχος παραδέχεται με την πρότασή του ότι δεν υπάρχουν. Το δεύτερο θέμα, και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είναι ένα ζήτημα αντιπαράθεσης το Μινέτα. Το ζήτημα της αντιπαράθεσης είναι η χρήση, η πολιτική που γίνεται αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα δικαιώματα του Δημοτικού Συμβουλίου και σε σχέση με το αν αυτά υπερκαλύπτονται ή όχι από τα δικαιώματα και τις χρεώσεις που δίνει ο νόμος στην Οικονομική Επιτροπή. Εδώ είναι σαφές νομίζω το εξής. Κάποιοι θεωρούν ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει μεγαλύτερα δικαιώματα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς δεν είμαστε μέσα. Εμείς θεωρούμε ότι ο Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και με πρόταση μάλιστα να καταθέσει και να ψηφίσει για όποιο ζήτημα θέλει. Το νομικό προφανώς πρόβλημα είναι αν ο Δήμος θα αποφασίσει να πάρει υπόψη και νόη αρκή την απόφαση του Συμβουλίου ή θα εφαρμόσει τον νόμο που με περίσσια, αν θέλετε, υπερασπίζεται ο Δήμαρχος όταν λέει ότι οποιοδήποτε στην προηγούμενη συζήτηση, οποιοδήποτε άλλο ήταν στη θέση μου, θα εφάρμοζε τον νόμο και τα ευεργετικά του και τις ευεργετικές του προβλέψεις. Άρα δεν μπορεί να θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένος, θεωρεί ότι είναι ευεργετικές προβλέψεις αυτά. Το είπε, το σημείωσα και ειλικρινά σοκαρίστηκα από ανθρώπους που ήξερα μέχρι τώρα ότι υπερασπιζόντουσαν δημοκρατικές αρχές και λειτουργίες να θεωρούν ευεργέτημα ότι μια επιτροπή ορισμένη από μια συγκυριακή πλειοψηφία, από μια σύμπραξη, η οποία πώς αποδεικνύεται σε αυτές τις μέρες ότι φτιάχτηκε, οι μεν αποδέχονται την πολιτική, η κεντρική πολιτική των δε, και οι άλλοι αποφασίζουν να δίνουν κάλυψη στην δημοτική πολιτική που μέσα από τα δημοτικά συμβούλια προηγούμενα καταδείχνουν. Άρα λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο σε μία πραγματικότητα. Εγώ λέω το εξής.
σκεφτείτε ότι υπάρχει και μία απόφαση από μία επιτροπή του Δήμου χωρίς να έχει τα στοιχεία αυτά. Εγώ θα συμφωνούσα να έχουμε τα στοιχεία, να τα ελέγξουμε, να τα δούμε. Ποτέ δεν θα συμφωνούσα με την άρνηση του δικαιώματος μου σαν δημοτικός σύμβουλος να εκφράζω άποψη σε αποφάσεις του Δήμου. Και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να τεκμηριώσω τη σπουδαιότητα του θέματος. Η σπουδαιότητα του θέματος, συνάδελφοι, είναι αν το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εκφράζει άποψη. Και ο Δήμος, με βάση τους νόμους σας εγγραφώσει ότι θα πρέπει να μάθετε να ζείτε με αυτές τις αντιφάσεις που αυτή η απαράδεκτη νομοθεσία με τα ευεργετήματα που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος σας βάζει να λειτουργήσει. Ευχαριστώ τον κύριο Ψάρα. Ο κύριος Δέμβας εκπρόσωπο. Με βάση αυτό που ο κύριος Ψάρας ανέπτυξε το ισοτικό, θέλω μόνο να πω ότι για την πόλη ανάποδα το Μινέτα υπολείπεται στη σημασία από ό,τι έχουν ψηφίσει μέχρι τώρα. Από προϋπολογισμούς, από μη μειώσεις δημοτικών τελών, από τόσο που γίνεται. Και να σου πω ειλικρινά, δεν ήταν το θέμα που θα καθόμασταν να κάνουμε την πιο αντιπαράθεση. Είπαμε την προηγούμενη φορά. Και πείτε μας λίγο ότι αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι μια τρέλα που θα βγει με έναν τρόπο που δεν θα μπορεί να το δικαιολογήσει κανένας πουθενά. Αυτό δεν έγινε. Και λέτε εκεί πάει καλά να πηγαίναμε την επόμενη φορά. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουμε σήμερα, κυρίως σαν απάντηση σε όλους τους συμβούλους της συμπολίτευσης. Οι οποίοι δεν πήγαν καθόλου στην ουσία και στο περιεχόμενο. Έστω να δικαιολογήσουν. Αλλά πάει να γίνει αυτό το πράγμα, ότι δεν δικαιούμαστε να αποφασίσουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα πολιτικό όργανο. Μαθητευόμενοι δικηγόροι για μάχη υπάρχουν πολλοί. Άρθρα ο ένας, άρθρα ο άλλος. Αλλά κάποιος άλλος θα πρέπει να κρίνει. Δεν ξέρω τι τα λέει και σωστά, σπούδασε, πού να ξέρω τώρα, ή οποιοδήποτε. Εγώ δικαιούμαι να ψηφίσω, να σκώσω το χέρι μου και να πω ότι διαφωνώ με αυτή και προτείνω κάτι άλλο. Αυτό αν είναι να εφαρμοστεί ή όχι, φαντάζομαι κάποιος να το ελέγξει και τους νόμους του κράτους κάποιος ελέγξει στο τέλος ή τους βγάζει τις συνταγματικούς. Δεν λένε όμως μην ψηφίσετε εκείνη την ώρα. Νομίζω ότι εδώ γίνεται μια παραβίαση η οποία έχει και περιεχόμενο, δηλαδή ο τρόπος που ήρθε το θέμα και αντιμετώπιση από τον Πρόεδρο για το πώς θα το συζητήσουμε και ότι δεν έρχεται σαν απόφαση. Γνώμη μου είναι ότι υποτιμάμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Από αυτή την πλευρά, εγώ νομίζω ότι πρέπει να μπει αυτή η πρόταση που βάλαμε σαν 21, να υπάρχει σαν βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, τι νομικά αποτελέσματα θα παράγει, δεν βάζει το δεδομένο, μας ενδιαφέρει. Αν όντως έχω κάνει ένα λάθος, δεν είμαι δικηγόρος, θα μου πει ο νομικός, θα μου πει άλλος, και με αυτό δεν γίνεται. Ο κύριος Σαββαδιανός έχει τον λόγο. Αυτό θέλω να πω είναι ότι ο Δήμος είδε τα επιφωνήματα συνάδελφοι. Όχι, δεν αφορά. Α, δεν κατάλαβα. Ελάτε κύριε Σαββαδιανέ. Ελάτε κύριε Σαββαδιανέ. Ο Δήμος της Νέας Μελνής, όπως και κάθετα, είναι κατά μία είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δηλαδή, μπορεί να μας έχει επιλέξει εδώ πέρα ο λαός. Αλλά από την άλλη, μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας νόμο. Δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε. Λειτουργούμε με τους νόμους πολιτείας, στο δημόσιο δίκαιο δηλαδή. Τι ζήτηση να κάνει. Το νόμος δεν είναι κάτω από την πολιτεία, ζήτησε από την ίδια συγκομική προσπή, η οποία έχει πάρει την γνωστή απόφαση. Οκ, παρακάμπω αυτό. Θα μιλήσει και με ιδίως. Εγώ με κοντάει εδώ στην πρωτοβουλία μου και στη βιολογία, μια και είμαι πρόεδρο τη Πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή. Εντάξει, αυτό που λέω εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι τύχη για τα βάνια στάζουν υγρασία, αλλά η υποκρισία στάζουν σίγουρα. Γιατί 16 ολόκληρα χρόνια να μην έχετε φροντίσει να έχει φροντίσει Νέα Μύρνη ένα κομματιό που τη αρμόζει, κάπου με ένα φόνο που εγώ φαίνεται. Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι τώρα να ψηφίσουμε σήμερα, αλλά δούμε πόσε φορέ έχει ψηφίσει το θέμα, τρει-τέσσερι πάμε. Δεν έχουμε ακούσει δεν έχουμε ακούσει και τι συναρπητικέ προτάσει. Δεν έχουμε ακούσει κάτι, δεν έχει δεν έχει ακούσει τίποτα. Σε προηγούμενο συμβούλιο δεν έχει και κάποιε συναρπητικέ να προτείνονται. Ούτε αυτέ τι έχουμε ακούσει. Εντάξει, εγώ κάποτε είχα ένα φίλο πολιτό, ο οποίο στα συνέχεια ήταν πληρωμένο και κατηγορεί. Και συνέχεια πάω και εγώ να πω ότι έλεγε πως οδηγεί για αυτός την πόσα που θα
δεν του πρότεινα λύσεις, οι οποίες πολλές φορές ήταν κύπρος στα μάτια του και μπορούσα από τις έλεπε. Αλλά από καιρό κατάλαβα ότι δεν ήθελε λύσεις, ήθελε μόνο να μην κάνει αυτό το δίκαιο και ότι άλλο δεν άπαιγε. Επομένως, αν δεν έχετε και εσείς κάποια αυτή η ρεαλιστική λύση, είναι λίγο να γίνει ψυχορία, γιατί το γεγονός ότι τα αρτήρια δεν πάνε, τα αρτήρια που στεγάμε στις υπηρεσίες του Δήμου δεν μπορούν να συνεχίσουν να υποδέχονται πολίτες, είναι αντίθεση περίπου το ότι χρειάζεται να μπεις να πούμε το λογική σημάδος αυτό. Το λόγο είναι και κύριος Αναγνωστόπουλος. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τελικά αυτό το θέμα τη μεταστέγαση του Μαθιού ανέρχεται σε μείζον θέμα για τη δημοκρατική τάξη, τη δημοκρατική ηθική. Και από ό,τι φαίνεται κάποιοι δεν θέλουν. Όταν μιλάνε οι άλλοι δεν θες να μιλάς. Από όταν ξεκάθαρος. Αν δεν μας αφήσετε να ψηφίσουμε για αυτό το θέμα, θα έχετε διοριστεί σε ένα τεράστιο δημοκρατικό ολίσθημα. Είναι ύψιστη αντιδημοκρατική εκτροπή αυτό που πάτε να κάνετε να μας αφήσετε να ψηφίσουμε. Οπότε, συλλογιστείτε το καλά, σταματήστε να κρύβεστε πίσω από νομικίστικες απόψεις και άλλου τύπου παραλληλισμούς. Είδατε τι αποτελέσματα έφερε αυτός ο νόμος, πόσο συντάραξε τα θεμέλια της δημοκρατικής λειτουργίας ακόμα και αυτού του πολύ σημαντικού πολιτικού οργάνου που είναι το Δικαίωμα και τη Διοίκηση. Και σας καλώ να προχωρήσουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας της πρότασης. Δεν θα σας πω για το λόγο, γιατί... Το ξέρουμε, αυτό το ξέρουμε, το ξέρουμε. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι η θέση μας εδώ πέρα είναι εξόπως σημαντική, εξόπως πολιτική και η ψήφος δεν είναι η προσωπική μας ψήφος. Έχουμε ψηφιστεί, έχουμε εκλεγεί για να μπορούμε να εκπροσωπήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με αυτό το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Οπότε, αν δεν μας επιτρέψετε να ψηφίσουμε την πρόταση που θα κατατεθεί, το λύσιμο είναι αποκλειστικά δικό σας. Ναι, το λόγο τώρα έχει ο κύριος Γρηγόρης. Δεν θα ήθελα να το δω, γιατί νομίζω ότι το θέμα αυτό πραγματικά έχει τελειώσει στην Οικονομική Επιτροπή και ερχόμαστε για δεύτερη φορά να βάλουμε μια συζήτηση απέρμονη, μια συζήτηση αντιπλήσεων και να δούμε πού θα καταλήξει. Καταρχήν να πω ότι η παράταξή μας και η Δημοτική Αρχή εκφράζοντας τη δημοκρατική της ευαισθησία, είστε σήμερα και παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε αντίθεση με άλλους, οι οποίοι επί τρία Δημοτικά Συμβούλια απουσιάζαν με προφάσεις. Ένα. Δεύτερο θέμα που θα ήθελα, γιατί έχω αρχίσει και ενοχλούμε. Μας εγκαλείται συνέχεια για έλλειψη δημοκρατικής ευαισθησίας εφαρμόζοντας ένα νόμο τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση έφερε για να διευκολύνει με δίθεν δημάτους. Ποιος εγκαλείται εμάς? Εμάς που εφαρμόσαμε τον προηγούμενο νόμο κατά γράμμα? Εμάς που πήραμε την απλή αναλογική το 37 η πρώτη παράταξη, το 14 δεν το κάνει 51 και κάναμε σύμπραση για να διοικήσουμε τον Δήμο? Μάλλον έχουμε μπερδευτεί, έτσι, δεν ξέρουμε τι λέμε μας. Αφήστε μας να ψηφίσουμε. Όχι, θα μας εγκαλείτε όμως. Και δεν εγκαλείτε τον επικεφαλή της μίζανος αντιπολίτευσης, που ομολογεί κοινικά ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια μεθόδευση, μια τρίβλα νομική, για να μπορέσουμε να ακυρώσουμε την προηγούμενη απόφαση, έτσι ώστε να επιβάλλουμε να επιβάλλει η μειοψηφία στην μειοψηφία αυτό που θέλει. Ας τα ωραία. Τα ωραία να τα αφήσεις την ώρα. Εγώ δεν μιλάγα με ΟΕ. Τα αντιστρέφεις. Διαστρεβλώνεις. Λοιπόν, άκουγα. 21. Μειοψηφία θέλετε, δεν θέλετε, είτε με ψήφους, είτε με ποσοστά, είτε με όποιο τρόπο νομίζετε, είναι η σύμπραξη των δύο παρατάξεων που διοικεί το Δήμο. Αυτό είναι. Και εφαρμόσαμε κατά γράμμα τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά γράμμα. Του ΣΥΡΙΖΑ. Τον εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι. Ό,τι προέβλεπε. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα μας. Το θέμα, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε,
δεν έχω καταλάβει και ειλικρινά δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε σήμερα εδώ. Εγώ δέχομαι τις προθέσεις της παράταξης της λαϊκής συσπήρωσης, που οι οποίοι πραγματικά εκφράζουν δημοκρατικά τη θέση τους, μια θέση η οποία με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και προτείνω στη συμπολίτευση να ακολουθήσουμε την πρόταση του κυρίου Βρετού, ο οποίος αρνείται πεισματικά και μπράβο του να ακολουθήσει τη μεθόδευση που ακολουθούν οι υπόλοιποι. Ο κύριος Βρετός λοιπόν θεωρώ ότι έχει βάλει στη σωστή γραμμή τη σημερινή συνεδρίαση και προκαλώ να μπούμε σε διαδικασία ψηφοφορίας με μοναδική πρόταση από την παιδιά μας του κυρίου Βρετού. Η πρόταση αυτό που κάνει είναι ισοδισμός. Αυτό που κάνει ο κύριος Συζύγος είναι ισοδισμός. Ισοδισμός. Έλα, δε σου τώρα. Νωρά. Νωρά. Είναι το μνημοκέα. Είναι υποκριτική η πρότασή σου. Με τότε μόνο σου, μεθοδεύει. Ναι, σου λέω το εξή. Φέρετε σήμερα βοήθορε στο Δημοτικό Συμβούλιο και επέδειξε ένα συμβόλαιο από τον δεύτερο ή τον τρίτο όροφο των ενοικιαστών που το ενοικίασαν. Θα δεις ότι πληροφορία σου δίνω. Ότι ο όροφος ο δεύτερος ενοικιάζονταν μέχρι πριν 5 μήνες με 4.200 το μήνα. 4.200 το μήνα είπα, 50.000 το χρόνο και 53%. Εάν πιστεύετε ότι το ισόγειο έχει 200.000 το χρόνο, τότε πηγαίνετε και ψηφίστε το. Ή φέρετε ένα συμβόλαιο να το δούμε. Γιατί δεν φέρετε ένα συμβόλαιο να το δούμε. Καταρχήν, εγώ δεν συγκινούμε από ένα λόγιο από που κάτι είναι για τον εαυτό μα. Ευχαριστώ τον κόσμο, αλλά προσπαθώ να είμαι ορθολογιστή και για το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών. Αυτό επιδιώκω, μπορεί να είναι λαθρεμένο, μπορεί να μην είναι. Λοιπόν, η πρόταση είναι η εξής, η οποία λέω. Ότι επειδή τα μέχρι σήμερα στοιχεία τα οποία έχουν τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταστέρηση του Δήμου είναι ανεπαρκή, θέλουμε να συγκεντρωθεί πλήρως η πρόταση στα οικονομικά της, στα προταξικά της και στο δυναμικό που θα μεταφερθεί, με σκοπό να μεταφερθεί όλο το δυναμικό, προκειμένου να εκτιμηθεί το κόστος και η δυνατότητα μεταστέλεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η πρόταση. Νομίζω πως καλύπτει από... Μελέτη μεταστέλεσης. Εμείς δεν έχουμε κανένα χρόνο να συνεξέλιξουμε, να συμφωνήσουμε, παρότι ήταν άδεια με την τοποθέτηση του κ. Βρετού. Υπό μία προϋπόθεση, κ. Βρετού, την οποία διασφαλίστηκα εσείς την προθέσεις, ότι θα επιτραπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την Τετάρτη, αφού ακούσει το Δήμαρχο και την αντιπρόεδρο. Το λέω το δεν θα μας πει ο Δήμαρχος. Να τελειώσω. Είναι βέβαιο πως αν η ουσία της υπόθεσης κριθεί, θα είναι διαφορετική η τοποθέτηση του καθενός επί της ουσίας. Άρα και λοιπόν, αφού θα είναι διαφορετική επί της ουσίας η υπόθεση, αυτά θα κριθούν επί της διαδικασίας. Τόσο δύσκολο το καταλάβει. Άμα το συμφωνήσω για την μεταστέγαση, γιατί είναι πλήρω τα στοιχεία, μπορείς, γιατί και εσύ θα ψηφίσουμε. Να συμφωνήσεις. Ναι, αν διαφωνήσω θα μπορώ να ψηφίσω.
Τετάρτη κάτι άλλο. Ανάλογα, γιατί μπορεί να έχει πλειοψηφία με άλλου συμβούλου. Άλλο να ψηφίσω την πρότασή μου. Θα τοποθετηθεί και θα παράνομη. Θα τοποθετηθεί το συμβούλιο. Θα έχω δικαίωμα και να ψηφίσω. Θα ψηφίσει το συμβούλιο. Τότε και να πλειοψηφίσω. Θα έχω δικαίωμα να ψηφίσω. Τι θα μου πει και παράνομη για την ψηφίση. Δεν ανέβουμε στο επόμενο συμβούλιο. Τη διαδικασία έχω τοποθετηθεί στο προηγούμενο συμβούλιο. Το συμβούλιο σε κάθε περίπτωση δεν ανέβηκε το δικαίωμα ψήφου. Θα μα επιτρέψει ο Δήμαρχος να ψηφίσουμε. Αυτό εμεί το βάζουμε στην πρότασή μα. Ο κύριος Δήμαρχος είπε εγώ. Εγώ αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι όποια πρόταση και να φέρετε την άλλη φορά δεν θα την ψηφίσετε. Όποια πρόταση πρέπει να βάλουμε μια προϋποθέσεις. Δηλαδή, εάν έχει ψηφίσει, αν δεν αυτή η πρόταση που θα τη φέρουμε την άλλη φορά που θα λέει ότι σε υπηρεσίες θα πάνε, ποια θα είναι, δεν την ψηφίσετε. Όχι, δεν την ψηφίσετε. Όχι, δεν την ψηφίσετε. Όχι, αν είναι ζώες οι πρώτες και ωφέλιμοι θα ψηφίσουμε καλά. Κύριε Σκουτελάκης, και αυτό που απάντησε την προηγούμενη φορά, ότι αν μας φέρετε ποιες υπηρεσίες θα πάρει, ποια είναι η προσοχή, εγώ θα την ψηφίσω. Εντάξει, αυτό ισχύει τώρα ή θα του πει δεν μου άρεσε να ψηφίσω. Εάν είναι ουσιώδης και οφέλει την πρόταση, όλοι θα την ψηφίσουν να Για να μην πω εγώ τι μάθω, τι πιο πολύ, τώρα το... Ή θα παίξουμε...
Έχω μάθει διαφορά πάντα όλα μάλιστα. Δεν ξέρω τα μετάνια μου. Εγώ σου λέω λοιπόν αυτή την πρόταση. Εγώ θα την υποστηρίξω, θα την υποστηρίξω. Αλλά θέλω να μου δώσεις δύο μέρες ακόμα. Δηλαδή εκτός από την Τετάρτη να μου δώσεις την Παρασκευή. Εγώ σου λέω. Δεν νομίζω πως κανείς θα διαφωνεί σε αυτό. Και παραπάνω όλες. Επειδή η ενημέρωση για την εναστέγαση των υπηρεσιών του Δήμου μέχρι σήμερα είναι ανεπαρκής, προσέξτε τη λέξη, είναι ανεπαρκής και στα οικονομικά της μεγέθη και στα χωροταξικά της μεγέθη και ως προς την ωφέλεια που έχει ο Δήμος και οι πολίτες με την μεταστέγαση αυτή, θα έρθει συμπληρωμένη σε όλα αυτά τα μεγέθη με σκοπό τη μεταστέγαση του συνόλου, να ξέρουμε το κόστος και ο καθένας ελεύθερα θα κρίνει με βάση τη νέα πρόταση την οποία θα έρθει ολοκληρωμένα για το θέμα αυτό. Κρατάει ο καθένας το δικαίωμά του να έχει τη δική του άποψη και να προτείνει τη δική του διαδικασία για τους κύριους των κοντών αυτών. Πες κοντά, 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 π
είναι του Δημάρχου η μία, που λέει είναι... Κάτσε, του Δημάρχου. Στηρίζουμε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αλλά αυτή είναι η διαδόμηση. Όχι Τετάρτη συγγύησης σχέδιας. Αυτή είναι η πρόταση της Τσαπαράτασης και δεν τελειώσαμε. Δήμαρχε, ρωτάω. Η πρόταση του Γύρου Βρετού είναι η δεύτερη πρόταση για την Τετάρτη με την εκμέρωση όλων των αυτών των οποίων δεν ξανακούμε για άλλη φορά. Η πρόταση του Γύρου Βρετού είναι η δεύτερη. Δεν κάνει δεκτή την άποψη του κύριου Βρετού. Εμείς καταθέτουμε και τρίτη πρόταση, εκτός από την κάνει τώρα η οποία λέει ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Μετά την κυρία Ταρκουστό που είναι αποφασική ψηφοφορία, εκ των τριών αυτών προτάσεων. Βάζουμε. Όχι, όχι. Εάν ο κύριος Δήμαρχος πάει την δική του πρόταση να ισχύει της Οικονομικής Επιτροπής και ο κύριος Κουντελάκης... Όχι, αν δεν τελειώσει, εγώ αποσύρω την δικιά μου πρόταση. Το ένα ή το άλλο, δεν γίνονται αυτά. Μπορούν να πάνε και εγώ, δεν γίνονται οι κρίσεις. Thank you.
αντιπολίτευση. Η κυρία Τελιδιάννη. Ομοίως. Κύριος Κονιδάρης. Το ίδιο. Κύριος Κούπας. Το ίδιο. Ο κύριος Γιατζίδης. Ομοίως. Πρόταση Δημάρχου. Ο κύριος Συρίγος. Ομοίως. Ομοίως. Πρόταση Δημάρχου. Ομοίως. Κύριος Σπιδόπουλος. Ομοίως. Ομοίως. Πρόταση Δημάρχου. Κυρία Καγιοφίλη. Δεν ακούω. Ομοίως. Πρόταση Δημάρχου. Κυρία Καγιοφίλη δεν ήταν το λίγο. Κύριε Τσιάκη. Ο κύριος Τσιμάκη. Πρόταση του Δημάρχου. Κυρία Βαρκοβίτη. Πρόταση του Δημάρχου. Κύριος Κωνσταντινίδης. Πρόταση του Δημάρχου. Ο κύριος Ζαφώσιαγκόν. Κύριος Ασημιάν. Πρόταση του Δημάρχου. Κύριος Κουτελάκης. Πρόταση της Αντιπολίτευσης. Πρόταση της Αντιπολίτευσης. Κύριε Ζαφωβάκη. Κυρία Κελίδο. Πρόταση αντιπολίτες, κύριος Καστόρης. Πρόταση αντιπολίτες. Πρόταση αντιπολίτες, κύριος Μάτσιος. Πρόταση αντιπολίτες. Πρόταση αντιπολίτες, κύριος Σοβίνος. Το ίδιο. Το ίδιο, κυρία Κουτεντέλη. Πρόταση αντιπολίτες. Κυρία Γαλαμπούλου. Πρόταση αντιπολίτες. Το ίδιο, κυρία Κασίμη. Το ίδιο, κύριος Αναγνωστόπουλος. Πρόταση αντιπολίτες. Πρόταση αντιπολίτες, κύριος Λαρίσης. Πρόταση Δημάρχου. Κύριος Κουκάς. Πρόταση Δημάρχου. Κύριος Αδιανός. Δημάρχος. Πρόταση Δημάρχου. Κύριος Καρδινός. Αντιπολίτευση. Πρόταση αντιπολίτευση. Κυρία Καραγιάννη. Τώρα παράλαβε πρόταση ψηφίσεις. Παράλαβε ψηφίσεις. Κύριε, σας παρακαλώ. Κάντε το μιλήσω. Κύριε Κολίκα. Πες τώρα για τον νόμο να πούμε. Πρόταση αντιπολίτευσης. Πρόταση αντιπολίτευσης. Κυρία Καραγιάννη. Πρόταση Πρόταση αντιπολίτευση. Κύριος Πάντος. Το ίδιο. Πρόταση αντιπολίτευση. Κυρία Κωνσταντινίδη. Πρόταση αντιπολίτευση. Κύριος Κουράνης. Το ίδιο. Πρόταση αντιπολίτευση. Κύριος Δεντός. Αντιπολίτευση. Πρόταση αντιπολίτευση. Κύριος Αραγούς. Κύριος Ζαρκοπούλης. Πρόταση αντιπολίτευση. Κύριος Οικονόμος. Και κύριος Βέλος. Πρόταση του Λιμάν. Πρόταση Δημάρχου.